Και πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ο κύριος Σαβέρωφ Νεοφύτου μαζί μας. Γεια σας, κύριε Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μας χωρίζουν 2-24 ώρα πριν από την κάλπη. Κρίσιμες οι φετινές εκλογές, ιδιαίτερη εκλογική διαδικασία, αν βάλουμε στην εξίσωση και την πανδημία. Οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ημερών, κύριε Νεοφύτου, έδειχναν πρόβλημα συσπήρωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έμειναν 48 ώρες, αγαπητή κυρία Κωνσταντίνου, και ενώπιον του κυπριακού λαού υπάρχει ένα σοβαρότατο διακύβευμα. Όπως έχετε πει, κερδίσαμε τη μάχη με την πανδημία. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη της οικονομίας, των μεταρρυθμίσεων, αλλά και της απελευθέρωσης του τόπου. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία να αλλάξουμε τον τόπο μας, να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης των 4,5 δις. Ένα πρόγραμμα που έγινε από εμάς τους Κυπρίους για τους Κύπριους, που δίνει το μέρισμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε την μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, να επιταχύνουμε το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, να δημιουργήσουμε 11 και πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους νέους μας, αξιοπρεπείς και αμυντικές. Την ίδια ώρα να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους τομείς που έχουν πληγεί από την πρόσφατη παγκόσμια πανδημία. Αλλά για να τα πετύχουμε όλα αυτά, χρειάζεται να περάσουμε αναγκαίες για τον τόπο μεταρρυθμίσεις, αλλά και ως προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκταμιευθούν αυτά τα 4,5 δις. Γι' αυτό και θέλουμε όχι μια Βουλή Βαβέλ που θα είναι τροχοπέδι και θα σκοτώσει αυτή τη μεγάλη προοπτική και το όραμα. Θέλουμε μια Βουλή λειτουργική, με καθαρές απόψεις στην οικονομία, που να μπορεί να λειτουργεί και να παίρνει αποφάσεις για το καλό του τόπου. Και μια Βουλή Βαβέλ θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο το σχέδιο ανάκαμψης, αλλά και τη σταθερότητα της χώρας. Πάντως, όπως φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, αυτή η Βουλή θα είναι δύσκολη. Θα είναι πολυκομματική, με τάσεις και κόμματα και κινήματα τα οποία έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, κυρίως απέναντι σε εσάς. Αν θα είστε και κυβερνών κόμμα, λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε πολύ καλές συμμαχίες για να περάσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πόσο αισιόδοξο είστε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Μα έχετε χτυπήσει κέντρο. Όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που σπάσαμε το πανκύπριο ρεκόρ από την ύπαρξη εκλογών στην Κύπρο δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν θέσεις. Είναι απλώς κόμματα που σχηματίστηκαν αναμένοντας την ψήφο αντίδρασης από ένα θυμό που έχει η κοινωνία, που τον κατανοώ, αγαπητέ μου. Για χρόνια δίδαμε μάχη για να αναστηλώσουμε τα συντρίμμια της οικονομίας. Την ώρα που βρεθήκαμε γερά στα πόδια μας, ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πανδημία. Την κερδίσαμε, αλλά με περιορισμό των βασικών μας ελευθεριών για αρκετό καιρό, παρόλο που σήμερα ζούμε την πλήρη κανονικότητα. Επιπρόσθετα πλήγησαν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Άρα όλα αυτά μαζί με ένα κλίμα τοξικό, ισοπεδωτικό που δεν ξενάζησε ο τόπος μας από το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ, κυρίως το ΔΙΚΟ του Νικόλα Παπαδόπουλου, με αυτή την τοξικότητα που εισήχθη από την Ελλάδα, δημιούργησε ένα θυμό. Αλλά εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί με τους συμπολίτες μου ένα βίωμα που έχουμε όλοι μας. Ο θυμός και εμβρασμό ψυχής δεν παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Και με την οικογένεια μας και με την επιχείρησή μας, αν πάρουμε αποφάσεις εμβρασμό ψυχής με θυμό, κατά κανόνα το μετανιώνουμε και διορθώνουμε το λάθος μας. Εάν όμως ένα ψήφος αντίδρασης, ένα ψήφος αποτέλεσμα του θυμού, ένας ψήφος εμβρασμό ψυχής
δικαιολογημένης αντίδρασης. Ναι. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Η ψήφος διαμαρτυρίας προς μικρά κόμματα, είπετε, κύριε Νεοφύτου, απολογούμε που σας διακόπτω. Ναι, θα είναι έμεση πρημοδότηση Δίκο και Ακέλη. Θα είναι εκεί, κυρία Κωνσταντίνου. Ναι. Ναι, θα είναι ένας ψήφος που θα είναι εκεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Και απαντώ και στο ερώτημά σας. Αν θα έχουμε μια βουλή τροχοπέδης της μεταρρυθμίσης, αν θα έχουμε μια βουλή που θα κινδυνεύουμε πάλι να μείνουμε χωρίς προϋπολογισμό, πέραν το ότι θέτουμε σε κίνδυνο την Κύπρο του αύριο για τα 4,5 δις, ναι, θέλω με πολύ νυφαλιότητα να μοιραστώ μαζί σας. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών προβλέψεων. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, αλλά ούτε και από την άλλη είναι του χαρακτήρα μου να μην λέω αυτά που ενδεχομένως να συμβούν στον τόπο μου. Η χώρα πάει σε μια δυνατή επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αν αύριο θα έχουμε μια βουλή Βαβέλ ή και αξιολόγησης, ναι, θα σημειώσουν την πιθανότητα του πολιτικού ρίσκου. Και αν με την πρώτη μαγκιά της Βουλής που όλα θέλουν να τα αλλάξουν και επηρεάσουν τη σταθερότητα της οικονομίας και τη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα, να μην μας έρθει καμιά υποβάθμιση, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε μόλις στο πρώτο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας. Μια υποβάθμιση από τους Fitch ή τους Standard & Poor's, μάλιστα, πάει η οικονομία μας στα σκουπίδια και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε οικονομία και εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Από την άλλη, αγαπητέ μου, ναι, και ολοκληρώστε, ακούω το Ακέλ και το Δίκο καθημερινά να αρτηρούν κατά την Κυπριακή να δώσουμε περισσότερα. Ποιος δεν θέλει να δώσει περισσότερα στο λαό και να το στηρίξει? Αλλά οι τελευταίοι που δικαιούνται να βάζουν αυτά τα ζητήματα είναι αυτοί που κατεψήφισαν τον προϋπολογισμό και άφησαν την χώρα για 2 μήνες μοδοδοκατημόρια, και αν δεν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα πληρωνόταν, μάλιστα, καμιά σύνταξη, καμιά κοινωνική παροχή, κανένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν θα είχαμε εμβόλια να κάνουμε τον εμβολιασμό. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στο τοξικό κλίμα που, όπως είπατε, εισήχθη από την Ελλάδα, κάποιοι από τους συναδέλφους σας και ενδεχομένως και πολιτικοί αρχηγοί ένιωσαν την ανάγκη, αν και δεν ήταν κυβερνών κόμμα, να ζητήσουν μια συγγνώμη από τον κόσμο για όλη αυτή την αναστάτωση, για το κλίμα, για την αντιπαράθεση που είναι πλήρως αντιπαραγωγικά. Εσείς ως κυβερνών κόμμα για αυτή την πενταετία νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε ένα συγγνώμη για κάτι? Αγαπητέ μου, αυτοί που δεν κάνουν λάθη είναι όσοι δεν κάνουν τίποτα. Οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη είναι αυτοί που είναι στα κημητήρια. Βεβαίως και υπήρξαν λάθη. Όμως, να πάρουν παράδειγμα την πανδημία. Βεβαίως και έγιναν κάποια λάθη. Έπεσε η πύλη. Είχε κάποιες μέρες κάποια προβλήματα η πύλη. Τα σημειώσαμε και εμείς και η κυβέρνηση και τα βελτιώσαμε. Αλλά ποια είναι η μεγάλη εικόνα για το θέμα της πύλης? Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που είχε πύλη εμβολιασμού και έδινε το δικαίωμα στον πολίτη να επιλέξει το εμβόλιο της προτίμησής του, αλλά και την ώρα στη συγκεκριμένη μέρα που ήταν διαθέσιμο, που τον βόλευε να πάει να κάνει τον εμβολιασμό του. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βεβαίως και υπήρξαν για μερικές μέρες κάποια προβλήματα στα rapid test και στις ουρές. Με παρέμβαση και δική μας και της κυβέρνησης διορθώθηκαν. Δεν στήχησαν ζωές. Υπήρχαν όμως άλλα, κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη εικόνα ποια είναι. Υπήρχαν άλλα που δεν διορθώθηκαν όμως, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε το πόρισμα του συνεργατισμού, η ιστορία με τα χρυσά διαβατήρια. Ο κύριος Γιαννάκη δεν ξέρω αν διορθώθηκε. Θα έρθω, αγαπητέ μου. Σας ακούμε. Θα έρθω. Αλλά να κλείσουμε την πανδημία. Ναι. Βεβαίως και έγιναν μικρά λάθη. Δεν κόστησαν τη ζωή ανθρώπων αυτά τα μικρά λάθη. Η χώρα με τα λιγότερα lockdown. Η χώρα τρίτη στους εμβολιασμούς στην Ευρώπη. Η χώρα που μαζί με τη Φιλανδία έχει τους λιγότερους αναλογικά θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα που άντεξε η οικονομία και είχαμε ένα αρκετό στήριξης, το 4ο καλύτερο της Ευρώπης. Μου μιλάτε για το πόρισμα του συνεργατισμού. Να σας πω τι έχει συμβεί. Κατορθώσαμε. Παρά το ότι
υπήρχαν 75 περίπου τις 100 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κληρονομιά, με βάση το πόρισμα αρέστη διαχρονικών κομματικών παρεμβάσεων. Και ο κόσμος ξέρει ποιοι ήταν βαθιά στο συνεργατισμό και ποιο ήταν το βαθύ καθεστημένο του Δίκο και του Ακέλ στο συνεργατισμό. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση τι πέτυχε? Κανένας καταθέτης δεν έχανε σε ένα σέντ. Δεύτερον, κανένας εργαζόμενος στον συνεργατισμό δεν έχασε τη δουλειά του, ούτε ένας. Και τα καταστήματα και τα κτίρια στις κοινότητες του συνεργατισμού παραδόθηκαν στις κοινότητες για κοινοτική χρήση. Και παράλληλα ετοιμάζουμε ένα πολύ προοδευτικό πακέτο. Τα δάνεια του πρώην συνεργατισμού που αφορούν πρώτη κατοικία, η επαγγελματική στέγη μέχρι 350.000, όλα αυτά τα δάνεια θα παρκαριστούν για να μην κινδυνεύσουν σπίτια και επαγγελματικά υποστατικά. Ναι. Παράλληλα, να αγοραστούν από τις τράπεζες ή από άλλα ταμεία δάνεια που έχουν γίνει από ιδιωτικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές τράπεζες. Και να υπάρχει ένα σχέδιο ενός κουρέματος περίπου 40% πάνω στο δάνειο σε σύγκριση με την αξία της κατοικίας. Αν έχεις μια κατοικία 300.000, θα σου μείνει ένα χρέος 60%, 180.000. Για 5 χρόνια θα μένεις στο σπίτι σου πληρώνοντας 300 ευρώ το μήνα. Και να έχεις όχι μερικούς μήνες που ζητά ο κόσμος για να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του, να έχει ολόκληρα 5 χρόνια αυτός και τα παιδιά του. Μάλιστα. Αν μπορούν να διευθετήσουν ή να πάρουν ένα δάνειο 180.000 μακροπρόθεσμο για να απαλλαχτούν από τα βάρη, να κρατήσουν το σπίτι και την επαγγελματική τους κατοικία. Και ό,τι δίδουν για ενίκιο για 5 χρόνια θα αφαιρεθεί από τις 180.000. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και όχι τα συνθήματα, αγαπητοί μου. Όσον αφορά τα διαβατήρια. Ναι. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο δέχεστε σφοδρά πείρα από την αντιπολίτευση τώρα. Και δεν είναι ένα θέμα που θέλω να το προσπεράσω, αγαπητοί μου. Ναι, σας ακούμε, κύριε Νεοφύτου. Διαβατήρια. Και όταν ακόμα, αγαπητοί μου, ο πρόεδρος και η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσουν το πρόγραμμα, Ακέλ και Δίκο επέμεναν ότι πρέπει να συνεχίσει. Την ώρα που αποφασίζεται να κλείσει, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο και στο Υπουργείο Οικονομικών για επίσπευση 700 ετήσιων. Την ώρα που κατηγορούν κάποιοι ότι παράνομα πολιτογραφούνται οι σύζυγοι και τα παιδιά, τα δικά τους γραφεία υπέβαλαν αιτήσεις και για τα παιδιά και για τις συζύγους και για τους παππούδες και τις πεθεράδες. Μα αυτά είναι πολιτική υποκρισία. Ένα πρόγραμμα που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα για να βοηθήσει και βοήθησε την κυπριακή οικονομία. Όμως υπήρξαν από κάποιους, λόγω κάποιων κενών, μια εγκληματική εκμετάλλευση. Γι' αυτό και διορίστηκε η Επιτροπή Νικολάτου. Ακούστε εδώ. Και επειδή είχε ένα γυνάτι ο Νικόλας ότι έπρεπε οι φάκελοι να πάνε στον Γενικό Ελεγχτή, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Νικολάτου, απειλούσε και κινδύνεψε να ρίξει την χώρα στα βράχια καταψηφίζοντας τους προϋπολογισμούς. Μάλιστα. Όταν βγήκε το ενδιάμεσο πόρισμα Νικολάτου, αφήστε με, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Ναι, σας ακούμε, κύριε Νοφίτου. Αυτό το πόρισμα, αυτή την επιτροπή που αμφισβητούσαν, το πόρισμα της επιτροπής έγινε η παγκέρα τους. Βεβαίως. Εμείς είμαστε βέβαιοι για την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της Επιτροπής Νικολάτου. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο πόρισμα. Ήδη δόθησαν οδηγίες στην αστυνομία από τη Γενική Εισαγγελία να προχωρήσει. Ο Γενικός Ελεγχτής, τον οποίον επικαλείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, έβγαλε δημόσια γραπτή δήλωση
που επενούσε την καλή δουλειά και δήλωνε ότι αν έπαιρνα εγώ τους φακέλους δεν θα μπορούσα να έχω τέτοια ολοκληρωμένη έρευνα, γιατί είχα περιορισμό βάσει το σύνταγμα στις αρμοδιότητες του ελέγχου μου. Άρα δικαιώθηκε η θέση της κυβέρνησης για ανεξάρτητη επιτροπή. Τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει, ποινικά, αστικά ή οποιασδήποτε άλλες ευθύνες, και να μην έχουν έννοια κανένας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας και το δίλημα που τίθεται ενώπιον του κυπριακού λαού. Ποιον εμπιστεύονται να χειριστεί την οικονομία, όταν στη σκέψη του κάθε πολίτη θα μπορούσε να περάσει? Τι θα γινόταν αν η πανδημία μας έβρισκε το 2012 με το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ κυβερνώντες, που είχαν να διαχειριστούν 3 κοντέινερς και να τίναξαν την Κύπρο χωρίς ρευστά διαθέσιμα? Τι θα αντιμετώπιζε ο κόσμος και η κοινωνία ως οικονομικές επιπτώσεις αλλά και ως υγειονομικές επιπτώσεις? Αυτά είναι τα διλήμματα και αυτό είναι το διακύβευμα. Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω στη διακυβέρνηση και τις μέρες του ΔΙΚΑΚΕΛ του 2013. Πάντως, επειδή επικαλεστήκατε ξανά αυτή την ιστορία με το Μαρί, που είναι μια πολύ μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κύπρου και του ελληνισμού, κύριε Πρόεδρε, επικρεθήκατε πάρα πολύ σοβαρά ότι χρησιμοποιήσατε προεκλογικά το Μαρί για κάτι τέτοιο. Μήπως ήταν λίγο παρατραβηγμένο? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, αγαπητέ μου. Όταν ακούς τον άντρο τον Κυπριανού και τον Νικόλα να κάνουν τέτοια ισοπεδωτική κριτική για τη διαχείριση της πανδημίας, που πήραμε ευρωπαϊκά άριστα, που πήραμε παγκόσμια άριστα, σε όλους τους αντικειμενικούς διεθνούς οργανισμούς, η Κύπρος είναι πρότυπο. Η Κύπρος λειτουργά η οικονομία της σχεδόν σε απόλυτη ομαλότητα, σε πλήρη κανονικότητα. Στηρίξαμε με το 4ο πιο δυνατό πακέτο στήριξης, και αν δεν σκότωναν για 12 μήνες για τα γυνάτια και τις εμμονές τους στις κρατικές εγγυήσεις, θα είχαν ήδη και επιπρόσθετα 2,5 δισεκατομμύρια ρευστότητα. Βεβαίως και πρέπει να συγκρίνουμε μπροστά στην ισοπεδωτική τους κριτική, και το επαναλαμβάνω, να σκεφτεί ακόμα και ο αριστερός και ο δικοϊκός αν την διαχείριση είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή την παγκόσμια πανδημία με την οικονομία γονατισμένη, αποκλεισμένη από τις αγορές. Τι θα συνέβαινε στον τόπο? Ναι. Να χτυπήσουμε ξύλο. Μας βρήκε η πανδημία με την οικονομία μας πανίσχυρη, αξιόπιστη. Δανειστήκαμε πέραν των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να έχουμε ρευστά διαθέσιμα για να στηρίξουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούσαμε να δανειστούμε ένα σεντ με τη χώρα μας το 2012 αποκλεισμένη από τις αγορές. Ναι. Πάμε τώρα και στα του Κυπριακού, κύριε Νεοφύτου. Καθώς πραγματοποιήθηκε η ATP πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη, είδαμε την Τουρκία να καταθέτει επίσημα τη θέση της για λύση δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας. Πώς πιστεύετε εσείς πως θα έρθει το αδιέξοδο, κύριε Νεοφύτου, στο Κυπριακό? Και είμαστε εν αναμονή μιας νέας ATP διάσκεψης. Κοιτάξτε, το πώς αντιμετώπισε η διεθνή κοινότητα την Τουρκία, βάζοντας μια πρόταση για λύση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, το είδαμε και γίνεται αναφορά από όλα τα κόμματα, ότι η Τουρκία έμεινε εκτεθειμένη και δεν βρέθηκε κάποιος, έστω και ένας από το διεθνή παράγοντα, είτε Ηνωμένα Έθνη, είτε Γενικό Γραμματέας, είτε Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε Ευρώπη, να μην πούν ότι κίτρινη κάρτα στην Τουρκία, είσαι εκτός πλαισίου. Μα δεν πρέπει να απαντήσουν κάποια μέρα και όλοι αυτοί που εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και τα νεοσύστατα κόμματα που φυτρώνουν σαν μανιτάρια, που από το πρωί μέχρι τη νύχτα λένε να ρίξουμε στον κάλαθο των αχρήστων τη διζωνική δικαιωτική. Φανταστήκατε να ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνοκυπριακή κοινότητα να έβαζαν θέμα
να παραμερίσουμε τη συμφωνημένο πλαίσιο, τι κόστος θα είχε η δική μας πλευρά. Από την άλλη, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Αποτέλεσμα μιας προσέγγισης από το 1974, ενός μακροχρόνιου αγώνα. Και να δείχνει ευαισθησία σήμερα ο Νικόλας για τον κίνδυνο της διχοτόμησης. Όταν για χρόνια αυτό το κόμμα προειδοποιούσε ότι ο μακροχρόνιος τσιμεντώνει επί εδάφου στην διχοτόμηση και τσιμεντώνει και στη συνείδηση των πολιτών ιδέες, εκείνοι από εκεί και εμείς από εδώ. Το κόμμα, το Δίκο αλλά και το ΑΚΕΛ, που μόνιμα όταν είχαμε ευκαιρίες για το Κυπριακό, το Αμερικανό καδανικό σχέδιο, που είχαμε ένα σχέδιο ΑΝΑΝ που δεν ήταν το τέλειο, είχε πολλά μειονεκτήματα, αλλά την επόμενη μέρα θα είμαστε χώρα της Ενωμένης Ευρώπης και εμείς πιστεύαμε ότι με την παρέλευση του χρόνου αυτές οι αδυναμίες μέσα στο χωνευτήρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βελτιωνόντουσαν. Ποιοι είπαν τα ηχηρά όχι? Τα πατριωτικά όχι, τα οποία δυσχέραιναν την πορεία μας. Δεν μπορούν να αποδίδουν ευθύνες στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Το ΑΚΕΛ που είπε όχι για να τσιμεντώσει το ναι, και ενώ μόνο που καταφέραμε με την παρέλευση του χρόνου είναι να βλέπουμε να τσιμεντώνεται η διχοτόμηση. Αν ερχόταν ξανά, κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο ΑΝΑΝ ή μια άλλη εκδοχή του, εσείς θα ξαναλέγατε νέος κόμμα? Αγαπητέ μου, ήδη καταφέραμε και βελτιώθηκαν αρκετά πράγματα λόγω του ότι τώρα συζητούμε ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο ΑΝΑΝ είχαμε ένα τελικό κείμενο προτού επίσημα η Κύπρος ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μέσα από το διάλογο και τις συγκλήσεις που είχαν επιτευχθεί μέχρι το Κράτος Μοντανά, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι βασικές ελευθερίες που είναι οι πυλώνες που στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έγιναν αποδεκτές. Υπάρχουν όμως ζητήματα, έμειναν ζητήματα, όπως το ξεκαθάρισμα στο σημαντικό για μας θέμα της ασφάλειας. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ως Δημοκρατικός Συναγερμός με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους σε μια ομοσπονδιακή λύση με πολιτική ισότητα, αλλά να έχουμε ένα ισχυρό κράτος απαλλαγμένο από κατοχικά στρατεύματα και απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων χωρών. Και είναι το μήνυμα και προς τους Τουρκοκύπριους. Με την επανένωση της πατρίδας μας ενσωματώνονται πλήρως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να έχει ένας πολίτης, να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χώρα του ολόκληρη στο σύνολό της, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ που έφτασε το Κυπριακό, κύριε Νεοφύτου, μπορεί να λυθεί? Είναι δύσκολα τα πράγματα, αγαπητοί μου, αλλά είναι στα δύσκολα που δοκιμαστήκαμε σαν παράταξη και δοκιμαζόμαστε και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι να πετύχουμε το στόχο της επανένωσης. Εκτιμώ ότι εάν θα γίνει η δεύτερη άτυπη πενταμερής, αυτή θα είναι πολύ σύντομα. Μάλιστα. Και θα είναι αρχές του Ιούλη. Έχετε δηλώσει πάντως εδώ στο ΣΥΓΜΑ και διαβάζω από αυτά που είχατε πει εσείς 4 Δευτέρου του 2021, εδώ που έφτασε το Κυπριακό για την περίοδο που διανύουμε, αν δεν το λύσει ο Αναστασιάδης, δεν λύνεται το Κυπριακό. Επιμένετε σε αυτή την τοποθέτηση, κύριε Νεοφύτου? Επιμένω, γιατί αν δεν έχει σημαντικές εξελίξεις τους επόμενους μήνες, δυστυχώς θα βλέπουμε νέα τετελεσμένα που θα παγιώνουν την διχοτόμηση. Θα γίνει επικισμός της αμοχώς του. Θα γίνουν προσπάθειες πλήρης ενσωμάτωσης οικονομικής, πολιτικής, ενεργειακής, συδάτινης των κατεχομένων με την Τουρκία. Και θα είναι πλέον, αν θα συζητούμε σε ένα τετελεσμένο γεγονός
και θα κινδυνεύουμε την οποιαδήποτε λύση, οποιοδήποτε αποδεχτεί, να είναι και χωρίς εδαφή και σαν προσαρμογές. Αυτό είναι το τραγικό για τον τόπο. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς δίναμε και δίνουμε την μάχη. Ανοίγει ένα μικρό παράθυρο να έχουμε πιθανώς μια νέα άτυπη πενταμερή αρχές του Ιουλίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν μαζί με τον Πρόεδρο μέχρι να πραγματώσουμε το όραμα και τον πόθο δεκαετιών να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις εκλογές και βεβαίως με τη Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα για όλους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Νοφίτσο. Ναι, θα σας κλέψω ακόμα ένα λεπτό. Κλέψτε μας άλλο ένα λεπτό. Σας το παραχωρούμε. Θα σας ακούμε. Ναι. Ναι. Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Να εκμεταλλευτούμε τα 4,5 δις για να αλλάξουμε την Κύπρο, να φτιάξουμε την Κύπρο του αύριο, ή θα μπλέξουμε σε μια βουλή Βαβέλ που θα είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη και την προοπτική. Και κάθε ψήφος, είτε αποχή ή που πάει σε οποιοδήποτε μικρό κόμμα, να ξέρουν οι συναγερμικοί ότι είναι έμμεση πρημοδότηση του Δίκο και του Ακέλ, που προβάρουν κουστούμια εν μέσω αυτών των εθνικών προκλήσεων και βουλευτικών προεδρικά κουστούμια για το 2013. Θέλετε το Δημοκρατικό Συναγερμό να είναι δυνατός πυλώνας σταθεροποίησης, να μην κινδυνεύουμε από αστάθεια και από σταθεροποίηση, για να χειριστούμε τη νέα μάχη που δίνουμε για την οικονομία, αλλά και για να αλλάξουμε την Κύπρο με τις μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε και ζητούμε από σας με την ψήφο σας να κρατήσετε δυνατό το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ψήφος ως αποτέλεσμα θυμού δεν είναι για μια μέρα, αλλά για 5 ολόκληρα χρόνια. Ας πάμε με νυφαλιότητα και λογική να ψηφίσουμε για τη σταθερότητα της χώρας μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεοφύτου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε λοιπόν. Καλά.